τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Με 56 χρονών δεν έχω δει τέτοια καταστροφή. Κάτσε να φάμε μια κομμάτια. Κάνουμε ποτό κάθε καλοκαιρά. Για μισή και πλέον ώρα έπεφτε χθες το βράδυ το χαλάρι στο Καραπέρο Γρεβνών και με το πρώτο φως της ημέρας οι κάτοικοι δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμη το μέγεθος των ζημιών. Τα πάντα καταστραφήκανε. Φρούτα, χωράφια, ρεβίθια, μπάμιες, δεν έμεινε τίποτα. Έχει μείνει τίποτα πάνω στο στάχι που έχει, είναι μόνο το καλάμι και δεν σε φέρει να βάλουμε και κουμπί να αλωνίσουμε. Πήρε χαλάζι πολύ, έκανε καταστροφή. Χωράφια που ήταν 500, δεν θα πάρουμε ούτε 100 κιλά. Ήταν τόσο πολύ το χαλάζι που έπεσε στο Καραπέρο Γρεβνών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, που σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα έφτασε το μισό μέτρο. Ξεκίνησε μια δόση για ένα τέταρτο, μετά με κάνει μια διακοπή μισή ώρα περίπου και μετά έρχεται για ένα μισάωρο, παραπάνω 45 λεπτά. Μιλάμε για χαλάζι μέγεθος του καρυδιού. Θέλουμε να προβούν οι υπεύθυνοι γρήγορα στις άμεσες αποζημιώσεις, γιατί θα υπάρξουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά, λόγω του ότι όλοι οι γεωργοί είναι πιστωμένοι και δεν θα προλάβουν, αν δεν πάρουν τα χρήματα μέσα σε 2 μήνες, να μπουν στην καινούργια καλλιεργητική περίοδο. Από τη μανία της φύσης δεν έμεινε τίποτα όρθιο σε καλλιέργειες σιτηρών, οπορκυπευτικών, οπωροφόρων δέντρων, αμπελιών και άλλων καλλιεργειών. Ζημιές υπέστησαν και μάλιστα ολοκληρωτικές και μελισσοκόμοι της περιοχής, καθώς τα περισσότερα μελίσσια τους αποδεκατίστηκαν από το χαλάζι. Από την πλευρά μας, τόσο από την περιφέρεια όσο και ο Δήμος, κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες. Έχουμε ήδη κινητοποιήσει το μηχανισμό. Από τη Δευτέρα το πρωί, κλιμάκι του ΕΛΓΑ θα είναι στην περιοχή. Θα ξεκινήσουν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών και από εκεί και πέρα θα ακολουθεί η διαδικασία που ακολουθεί ο ΕΛΓΑ. Βιβλική καταστροφή. Όλα τα άλλα τα άκουσα από τους προηγούμενους, από τους ίδιους τους πληγέντες. Εγώ θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στην κεντρική εξουσία και στον Υπουργό να σκύψει άμεσα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τίθεται θέμα καθαρά επιβίωσης. Δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή που να μην υποφέρει. Ελάχιστες μέρες πριν, όταν είχαν μπει οι κουμπίνες, καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Εκείνο που προτείνω, ήδη κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ζητάμε άμεσα ραντεβού με τον κύριο Υπουργό και να δοθεί τουλάχιστον έστω μια προκαταβολή αρχικά, μέχρι που να γίνουν οι καταγραφές πλήρες των ζημιών και να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι. Η αγωνία των κατοίκων του Καρπερού δεν έχει να κάνει μόνο με τη φετινή παραγωγή, αλλά και με τις επιπτώσεις που θα έχει η χαλαζόπτωση και σε επόμενες χρονιές. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή. Ξέρω ότι οι αγρότες θα θαλονίζαν εδώ για μια εβδομάδα, θα βάζουν τα σιδερά μέσα στις αποθήκες. Το βλέπετε και μόλις ότι τι γίνεται την καταστροφή. Μέχρι εκεί πέρα είναι μέρος της πολιτείας, ας πούμε, από εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Η καταστροφή είναι τεράστια. 100%. Δεν λέμε τίποτα εδώ τα αμπέλη. Τίποτα απολύτως. Είχε και πολύ καλή ανάπτυξη φέτος. Ήταν το υβνώσιο, ασθένειες δεν υπήρχαν. Φαίνεται άλλωστε. Δυστυχώς. Το μόνο που φοβόμαστε τώρα για το χρόνο, εάν θα πάρουμε το χρόνο παραγωγή, όχι φέτος. Ζημίες από τη χαλαζόπτωση αναφέρθηκαν στο Φελί, την Τρικοκιά και την Κατάκαλη Γρεβενών, αλλά και στο Λεβαδερό Κοζάνης, όπως επίσης στο Βελβεντό και σε χωριά των Σερβιών Κοζάνης.